Η απόφαση της Τρόικα να υψώσει και εκείνη με τη σειρά της τους τόνους, μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πέταξε τον μπαλάκι στους δανειστές, αλλά και στην αξιωματική αντιπολίτευση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να δεχθεί άλλες παράλογες απαιτήσεις, δεν τόνει κι άλλο το σκηνή της διαπραγμάτευσης. Η συζήτηση οδηγείται εκ των πραγμάτων σε παράταση του τρέχοντος μνημονίου για διάστημα μερικών μηνών, εφόσον χαθεί το ορόσημο του Eurogroup της Δευτέρας. Η κυβέρνηση αξιολογεί το email της Τρόικας και εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια για σύγκληση, μέχρι τότε άγνωστο όμως ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο. Ενώ φυσικά τα όποια μέτρα συμφωνηθούν θα παρουσιαστούν ως αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης, πιέσεων και κατάληξης της συζήτησης στην κόψη του ξηραφιού, ώστε να περάσουν πιο εύκολα στη Βουλή και την κοινωνία. Οι δανειστές μας ζητάνε πράγματα τα οποία είναι πέρα από τις δυνατότητες μας, πέρα από αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί, πέρα από αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν όρια και δυστυχώς πίεση αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που ασκείται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, που θέλω να πιστεύω ότι θα πρετανεύσει τελικά η κοινή λογική και θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό που είχαμε υποσχεθεί και στον δρόμο αυτό που είχαμε συμφωνήσει μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση τα περισσότερα από αυτά τα οποία είχε συμφωνήσει ανταποκρίθηκε. Οι προηγούμενοι δύο προϋπολογισμοί, οι οποίοι περάσανε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς την έγκριση της Τρόικα, επετεύχθηκαν και αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός που κατεβαίνει χωρίς πάλι την έγκριση των Τροϊκανών, θέλω να πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός, θέλω να πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και δεν θα αναγκαστούμε να πάρουμε νέα μέτρα, αυτά τα οποία ισχυρίζεται η Τρόικα ότι απαιτούνται για την βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Θέλω εδώ να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι θα βρεθεί η λύση και τελικά θα πρετανεύσει η λογική και δεν θα περάσουν αυτά τα τρελά τα οποία θέλουν να περάσουν οι δανειστές μας. Η όποια συμφωνία όμως δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει σε πρώτη φάση μία μικρή παράταση, κάτι που όλα δείχνουν ότι επιθυμεί η πλευρά των δανειστών. Ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, μόλις έφτασε το email της Τρόικας, έσπευσε στο Υπουργείο όπου δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των δανειστών, ενώ ταυτόχρονα ο κ. Σαμαράς πήγαινε στο Μαξίμου. Πέραν της ενόχλησης για τη διαρροή απάντησης των εκπροσώπων των πιστωτών και των δηλώσεων της κυβερνητικής εκπροσώπου Σοφία Βούλτεψη ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται στον αέρα και του Χρήστου Πρωτόπαπα από την πλευρά του Πασόκ που απέδωσε τη στάση της Τρόικας, στο γεγονός ότι προβάλαμε ισχυρές αντιστάσεις, η πρώτη αντίδραση της ελληνικής πλευράς κρύβει αγωνία, ανησυχία και αμηχανία. Εάν η κυβέρνηση ήταν μπροστά σε ένα πραγματικό αδίέξο, θα έπρεπε να προσφύγει στην λαϊκή ετοιμιγορία. Αλλά προφανώς δεν είναι αυτό, προφανώς δεν θέλει την να μιλήσει ο λαός, θέλουν και επιμένουν να είναι εγκυστρωμένοι στις καρέκλες τους και στην εξουσία όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και με βάση αυτή τους την απόφαση είναι έτοιμοι να αποδεχθούν οποιασδήποτε εντολές από την Τρόικα και τους δανειστές. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο ερμηνεύουν φυσικά το αίτημα της Τρόικας για πιο ρητές δεσμεύσεις και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα δημοσιονομικά, ως απάντηση στην ομιλία του κ. Σαμαρά στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Εν αναμονή της διαμόρφωσης της απάντησης της Αθήνας, διαβεβαιώνεται πάντως από κυβερνητικής πλευράς ότι το όχι σε αλλαγή της ρύθμισης για τις 100 δόσεις, σε αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα και σε περικοπές μισθών και συντάξεων ισχύει.